πω λίγα πράγματα για το μέλλον. Το μέλλον, ας το πούμε, είναι εδώ πέρα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Είναι ο Διεθνής Πειραματικός Θερμοπυρηνικός Σταθμός, ο οποίος γίνεται αυτή τη στιγμή, σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, στη Νότια Γαλλία. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει μετά τον πόλεμο. Δηλαδή, μετά τον πόλεμο, προσπάθησε ο άνθρωπος και ειδικά τα μεγάλα κράτη, Αμερική και Ρωσία, να θασέψουν την πυρηνική ενέργεια, αλλά με τη σύνδεξη, όχι με τη σκάση. Μέχρι σήμερα αυτό δεν το έχουμε πετύχει. Υπάρχει ένας τρόπος, ο οποίος λέγεται, μια συσκευή που λέγεται Tokamak, το είχαν κάνει πρώτα οι Ρώσοι και η οποία αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται και στο ίντερνετ. Θα σας κάνω, υπόσχομαι να κάνω μια άλλη ομιλία, ειδικά για αυτό το θέμα. Αλλά τώρα θα σας πω, ας πούμε, δύο-τρεις κουβέντες αυτό. Για να γίνει η σύνδεξη πρέπει να φτάσει η θερμοκρασία σε 150 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου. Και καταλαβαίνετε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι όταν εγώ σε αυτό το σημείο φτάσω σε αυτή τη θερμοκρασία, προφανώς ό,τι υπάρχει γύρω μου θα λιώσει. Δεν μπορώ να περιορίσω δηλαδή αυτή τη θερμοκρασία σε αυτό το χώρο και κάπου, ας πούμε, και εγώ 20-30 μέτρα πιο εκεί, η θερμοκρασία να είναι όπως είναι τώρα, ας πούμε, και να μπορώ να στέκομαι εγώ ζωντανός. Το πρόγραμμα είναι τεράστιο. Βλέπετε εδώ πέρα ήδη, είναι τωρινή φωτογραφία, η εγκατάσταση όλου του προγράμματος. Κάπου εδώ πέρα, σε αυτό εδώ, είναι αυτή η συσκευή που λέγεται Tokamak και είναι, είπαμε, ρωσικής πατέντας. Συμμετέχουν πλέον 31 χώρες, σχεδόν όλες οι χώρες του πλανήτη, έτσι. Οι μεγάλες συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, Αμερική, Ρωσία, Κίνα, ξέρω και εγώ, Ινδία, Καναδάς, Γαλλία, Αγγλία, ας πούμε κτλ. Η σχήση του είναι πολύ μικρή σε σχέση με τα λεφτά που δίνουμε, δηλαδή δίνουμε περίπου, θα κοστίσει η κατασκευή του μόνο 30 δις ευρώ, εντάξει, σχεδόν ολοκληρώνονται τις μέρες μας, δηλαδή μάλλον του χρόνου θα μπει σε λειτουργία. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα φανούν στα επόμενα 20 χρόνια. Αυτά όμως τα αποτελέσματα, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα είναι καθοριστικά για το μέλλον πλέον ολόκληρου του πλανήτη. Καθοριστικά είτε είναι θετικά είτε είναι αρνητικά. Γιατί αν είναι θετικά, πλέον θα έχουμε βρει έναν πολύ φθηνό τρόπο παραγωγής ενέργειας και μάλιστα όχι τόσο επικίνδυνο όπως τα πυρηνικά. Εάν είναι αρνητικά, τότε θα πρέπει πλέον να ξαναγυρίσουμε πλέον μονοσήμαντα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου θα αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχουν σήμερα και θα πρέπει ίσως να αλλάξουμε και όλη τη φιλοσοφία μας σε σχέση με την κατανάλωση. Εάν δεν μπορέσουμε να αντιθασέψουμε την πυρηνική σύνδεξη. Όταν λέω πυρηνική σύνδεξη, εννοώ ότι να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες τις οποίες γίνονται και στον ήλιο. Δηλαδή, όλη η ενέργεια που έχει ο πλανήτης είναι και από τον ήλιο. Στον ήλιο γίνεται πυρηνική σύνδεξη. Το πρόβλημα είναι ότι στην πυρηνική σύνδεξη η ύλη βρίσκεται σε μια τέταρτη μορφή που λέγεται πλάσμα. Όπως ξέρετε, η ύλη βρίσκεται σε τρεις μορφές. Στερεά, υγρά και αέρια, αλλά υπάρχει και μια τέταρτη μορφή που λέγεται πλάσμα. Για αυτή την τέταρτη μορφή ξέρουμε πάρα πολύ λίγα πράγματα, δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα. Όπως δεν ξέρουμε και για τα υγρά πολλά πράγματα. Δηλαδή ξέρουμε πολλά πράγματα για τα αέρια, έτσι τα οποία τα εντασκόμαστε στο σχολείο νόμων των αερίων κτλ. Και για τα στερεά, φυσική στερεό σώματος. Για τα υγρά ξέρουμε λιγότερα. Για το πλάσμα ξέρουμε ακόμα λιγότερα. Και εμείς όμως δεν πάμε πίσω. Λέω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε υπερήφανοι τόσο εμείς όσο και οι γειτονές μας Ιταλοί. Και θα σας εξηγήσω τώρα αμέσως γιατί. Λοιπόν, αν μπείτε στο ίντερνετ, θα δείτε ένα πρόγραμμα που λέγεται Δευκαλίων και θα δείτε επένδυση 400 εκατομμύρια ευρώ στην Ξάνθη για ψυχρή σύνδεξη υδρογόνου. Εδώ βλέπετε τους δύο Ιταλούς, οι οποίοι έχουν πατεντάρει αυτή την ιστορία. Εδώ είναι ένα απόκομα από τη διαφήμιση που κάνουν στο ίντερνετ αυτοί οι δύο κύριοι. Λέγοντας, ας πούμε, το τι συμβαίνει, αυτοί λέγονται Σέρτζιο Μοκάρντι και Αντρέα Ρώση, ας πούμε, κτλ. Και λένε, ας πούμε, ότι καταφέραν την ψυχρή σύνδεξη. Αν θα διαβάσει κάποιος το κείμενο, θα καταλάβει, τουλάχιστον έχοντας στοιχειώδεις επιστημονικές γνώσεις, ότι πρόκειται για μια μεγάλη απάτηση. Πρόκειται για μια απάτη. Εντάξει. Είναι το νερό του Καματερού. Ψυχρή πυρηνική σύνδεξη δεν γίνεται. Και δεν γίνεται γιατί ισχύουν φυσικοί νόμοι. Δηλαδή, για να έρθουν και να παντρευτούν δύο άτομα υδρογόνου και να κάνουν δύο πυρήνες υδρογόνου, δύο πρωτόνια και να κάνουν, ας πούμε, το ήλιο, επειδή αποθούνται με τεράστιες δυνάμεις κουλό, θα πρέπει να έχουν πολύ μεγάλες ταχύτητες, δηλαδή να έχουμε πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Άρα ψυχρά δεν γίνεται. Απλά πράγματα. Εξάλλου, βλέποντας τα δισεκατομμύρια άστρα στον ουρανό, ξέρουμε ότι αν η θερμοκρασία τους είναι κάτω από κάποιο σημείο και μετά, τότε το άστρο αυτό δεν αρχίζει η μηχανή του πυρηνική και δεν γίνεται ήλιος. Παραδείγματος χάρη ο Δίας δεν έγινε ήλιος, ακριβώς για αυτόν τον λόγο που σας είπα τώρα. Παρ' όλα αυτά,
Η χώρα μας έχει ενεργειακές πηγές σε ήλιο και άνεμο, ίσως από τις καλύτερες σε όλη την Ευρώπη. Και έχει και αποθέματα και κάρβουνο και πετρέλαιο. Αυτό είναι σίγουρο ότι έχει αποθέματα πετρελαίου. Η χώρα μας επίσης έχει επιστήμονες που μπορούν να καινοτομήσουν στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν θα πάτε να διαβάσετε σοβαρά site και κοιτάξετε αναφορές σε πρωτότυπες και σε καινοτόμες μορφές ενέργειας στο διεθνή χώρο, από πίσω θα βρείτε Έλληνες. Αυτό είναι βέβαιο. Επίσης, έχει επιχειρηματίες που μπορούν να επενδύσουν σε αυτά τα πράγματα. Και ρωτάω, εδώ μπαίνει το ερώτημα τώρα. Έχει πολιτικούς που μπορούν να τολμήσουν? Συμπέρασμα. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής απαιτεί ενέργεια. Η χρήση της οποίας όμως δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή, οτιδήποτε και να κάνουμε θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Αυτό είναι σίγουρο. Η οικολογία, η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει κατά την ταπεινή μου άποψη να έχει δύο στόχους. Όταν λέμε οικολογικό κίνημα ή οικολογία. Πρώτον, την ανατροπή του ιδεολογήματος που προβάλλει ως κινητήρια δύναμη των πάντων την μεγιστοποίηση του κέρδους. Εάν πάμε με αυτή τη ιδεολογία, δεν πρόκειται να έχουμε οικολογία. Έτσι. Δεύτερον, την ανατροπή της αντίληψης ότι η ευημερία εξαρτάται αποκλειστικά από την υπερκατανάλωση. Υπάρχουν και άλλα πολύ πιο με καλύτερα αγαθά. Όπως οι τέχνες, για παράδειγμα. Η ελαχιστοποίηση των προβλημάτων εξασφαλίζεται, κατά την ταπεινή μου άποψη, μέσω της γνώσης και της παιδείας. Εάν θέλουμε λοιπόν να έχουμε τα λιγότερα προβλήματα για να πάμε μπροστά, θα πρέπει να έχουμε γνώση και παιδεία. Σας ευχαριστώ πολύ και για την παρουσία σας και για την ευχαριστώ.